τι έπεσε. Μία απορία ή και μοναδική απορία που έχω, γι' αυτό σας παρακαλώ να ρίπτε το που σας είπα απορίες. Λέγει, πώς αποκτάτε η ταπείνωση? Βέβαια θα μπορούσα να απαντήσω μόνο με δύο λόγια ως εξής: άμα θέλεις, αποκτάτε η ταπείνωση. Δηλαδή θέμα θελήσεως. Και δεν αναφέρεται μόνο στο ζήτημα της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις μορφωμένος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις Άγιος, άμα θέλεις. Όταν λέγει ο Θεός Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι, σημαίνει αποτείνεται στη θέληση του ανθρώπου να εκτιμήσει δεόντως τα πράγματα και να πει θέλω να γίνω Άγιος και γίνεται Άγιος. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο θα το επιτύχει αυτό βεβαίως δεν είναι παρά πλέον μία καθοδήγηση. Προσέξτε μόνο, γιατί πολλές φορές υποπτεύομαι ότι όταν ζητούμε να μας πει ο άλλος πώς θα πετύχουμε κάτι, αναζητούμε στο βάθος έναν τρόπο που να μην κοπιάσουμε. Αυτό είναι μία μηχανή του εγώ, να θέλει να επιτύχει κάτι χωρίς κόπο. Αλλά χωρίς κόπο, σας προειδοποιώ, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Πρέπει ο άνθρωπος να κοπιάσει. Έλεγαν οι αρχαίοι, τα καλά κόπης κτώνται. Τα καλά αποκτώνται με τους κόπους, με τους πόνους. Πόνος θα πει κόπος. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να κοπιάσουμε προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. Όμως, εγώ δεν θα σας έλεγα τι άλλο παρά πώς κατανέμετε το θέμα. Δηλαδή, τι είναι ταπείνωσης? Σε ποιες πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως είναι η ταπείνωσης? Δηλαδή, να κάνουμε μία επισήμανση. Και ακόμη, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα πώς θα την αποκτήσουμε. Στο βάθος όμως μένει αυτό το θέλω. Είναι και το θείον θέλω. Δηλαδή ο Θεός να θέλει. Αλλά επειδή ο Θεός θέλει, τότε δεν έχουμε παρά να συναντηθούν αυτά τα δύο θέλω, του Θεού και του ανθρώπου, και να επιτευχθεί το θαύμα. Το θαύμα του αγιασμού, της αγιότητος. Μέρος δε της οποίας αγιότητος είναι και η ταπείνωση. Βέβαια δεν θα πούμε, ούτε θα εξαντλήσουμε το θέμα το τι είναι ταπεινοφροσύνη, τι είναι ταπείνωση, ούτε πολλά πράγματα, παρά μόνο στοιχειώδη για να ανταποκριθούμε στην απορία. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι η ταπείνωση αναφέρεται σε πολλές πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως. Έχουμε την ταπείνωση της διανοίας. Έχουμε την ταπείνωση της καρδίας. Έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως. Και την ταπείνωση του σώματος. Πήρα τέσσερις όψεις. Και νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις όψεις περικλείουν την ανθρωπίνη ύπαρξη. Έτσι πολλές φορές μπορεί να έχω μια ταπείνωση της διανοίας και να μην έχω μια ταπείνωση του σώματος. Ή αντίστροφα, να έχω μια ταπείνωση του σώματος και να μην έχω ταπείνωση της διανοίας. Θα το δείτε τώρα τι είναι το καθένα από αυτά και ελπίζω να βοηθηθούμε δια να επισημάνουμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Και πρώτα-πρώτα η ταπείνωση της διανοίας. Εκφράζεται η ταπείνωση της διανοίας με κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο που λέγεται απλότης.
Η απλότης δεν είναι αρετή. Είναι η συνισταμένη αρετών. Και η απλότης, και αυτή κατανέμεται, θα λέγαμε σε κάποιους, το μης. Εδώ λέμε απλότητα διανοίας. Μπορούσαμε να πούμε απλότητα βίου και να συμπεριλάβουμε ολόκληρο τον άνθρωπον. Ποια είναι αυτή η απλότης της διανοίας? Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα όρια του, τα όρια της διανοίας του, και δεν θέλει να τα υπερβεί. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονεί εις άρρητα. Να κάθεται να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν αντικείμενον ερεύνης. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος μυστηρίων. Αν κανείς θα ήθελε να αναζητήσει αυτά τα μυστήρια, ποια μυστήρια? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν μυστήρια που καλείται ο άνθρωπος να τα γνωρίσει, και υπάρχουν μυστήρια που ο άνθρωπος δεν πρέπει να προχωρήσει. Εκεί που λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα, βγάλ τα υποδήματά σου προκειμένου να προχωρήσεις, γιατί ο τόπος είναι άγιος, σημαίνει θα βγάλεις τα υποδήματα της διανοίας, θα καταθέσει η διάνοια τον ορθολογισμό της και την περιέργειά της και θα αποδεχθεί το μυστήριο χωρίς να το ερευνήσει. Η άλλη κατηγορία, εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε, όπως αν προσέξατε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι μιλάει με παραβολές, ήταν η παραβολή του σπορέως, ώστε εκείνοι που δεν έχουν όρεξη ή έχουν κακή προαίρεση να ακούν και να μην καταλαβαίνουν, να βλέπουν και να μην αντιλαμβάνονται. Αυτό έχει η παραβολή, κρύπτει. Στους Αποστόλους ερμηνεύει ο Κύριος. Τι λέγει? Ημίν δέδω τεχνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές. Σεις, λέγει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, στους υπολείπους κλεισμένα εν παραβολές. Διότι δεν είναι άξιοι να γνωρίσουν οι άλλοι. Δεν είναι άξιοι. Αλλά αυτά πρέπει να τα ερευνούμε. Και λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, τα μυστήρια της ταπεινόφρωσης αποκαλύπτεται. Τα μυστήρια του Θεού, και είναι τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αποκαλύπτονται εις τους ταπεινούς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος τα ξέρει τι πρέπει να ερευνά και τι δεν πρέπει να ερευνά. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια σε ό,τι στοχάζεται, σε ό,τι σκέπτεται. Ακόμη πρέπει να φανερώνει τα αδύνατά του σημεία, να φανερώνει την αγνοιά του, τα λάθη του και την ακαταληψία του, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν είναι δυνατό να το καταλάβω αυτό. Ακόμη δεν πρέπει να είναι φρόνιμος παρεαυτό, όπως λέει στην προς Ρωμαίους Ιωταβήτα 16 ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει φρόνιμος παρεαυτό? Μόνιμος, μόνος μου, να κάνω όπως τα ξέρω όλα, ότι έχω υψηλή φρόνηση και τα λοιπά. Όχι. Αυτό λέγεται ταπείνωσης της διανοίας. Ακόμα όταν αποδέχεται την πίστη ο άνθρωπος και δεν θέτει ένα αμφιβόλωτο περιεχόμενό της, να πει είναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λέγει εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Ακούστε απλά, το είπε ο Θεός. Απλά, το είπε ο Θεός. Μπήκε μία αμφιβολία μέσα σας? Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλήθεια θα αναστηθούμε? Το είπε ο Χριστός. Τέλειωσε. Ησυχάζω. Αλλά γιατί λέγω το είπε ο Χριστός? Ο Χριστός ανεστήθη, ανελήφθη
έστειλε το Πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Άρα είναι αληθινός. Και συνεπώς, το λέει ο Χριστός. Τελείωσε. Αυτό που κοινωνώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα η γλώσσα μου το καταλαβαίνει, κρασί και ψωμί. Μα το είπε ο Χριστός. Τέλος. Αυτό λέγεται ταπείνωση της διανοίας. Αντιθέτως, ο αιρετικός στερείται ταπεινώσεως διανοίας, γι' αυτό είναι αδύνατον ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει πίσω. Μένει στον εγωισμό του. Ξέρετε δε ότι προσπαθεί ο υπερήφανος στην διάνοια να κάνει ερμηνεία λογική της Αποκαλύψεως, να καταλάβει εκείνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να ερμηνεύσει την πίστη, να λογικοποιήσει την πίστη. Αυτό είναι η υπερηφάνεια της διανοίας. Πάντως ο ταπεινός στη διάνοια είναι εκείνο που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ταπεινός δεν υπερφρονεί παροδιφρονήν, αλλά φρονεί ιστοσοφρονήν. Έχει αυτήν την παρήχηση των λέξεων που είναι πάρα πολύ ωραία. Ότι ο ταπεινός στη διάνοια δεν υπερφρονεί, δεν σκέπτεται παραπάνω πράγματα από εκείνα τα οποία πρέπει να σκέπτεται, αλλά σκέπτεται στο πώς μπορεί να σοφρονεί, να έχει φρόνηση σώα, δηλαδή να έχει ακεραία φρόνηση. Αυτή, παιδιά, είναι η ταπείνωση της διανοίας. Βέβαια έχει και άλλα πράγματα, όπως η σαφήνεια, ξέρετε, η σαφήνεια στο λόγο ή στον γραπτόν ή στον προφορικόν είναι ταπείνωση διανοίας. Η ασάφεια δεν είναι ταπείνωση. Πολλοί θέλουν να φανούν σοφοί στην ασάφειά τους, γιατί ακριβώς δεν είναι σοφοί και προσπαθούν να προσφέρουν την ασάφεια για να εντυπωσιάσουν ότι είναι σπουδαίοι και τρανοί και σοφοί. Βλέπετε η υπερηφάνεια. Έχουμε μετά την ταπείνωση της καρδίας. Η ταπείνωση της καρδίας, παιδιά, φανερώνεται δια της κοινωνίας με τα άλλα πρόσωπα. Εγώ θα έλεγα με ολόκληρη την κτήση, όχι μόνο με τα πρόσωπα. Βλέπει τους ανθρώπους ο ταπεινός στην καρδιά σαν εικόνες του Θεού. Δεν τους περιφρονεί. Καταδέχεται οποιονδήποτε άνθρωπο, δεν υποτιμάει κανέναν. Λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Β2,2, ότι αν κάποιος μπει μέσα στην σύναξή σας και είναι πλούσιος, λέει, χριστοδακτήλιος ανήρ, πλούσιος, φανταχτερός, τότε του λέτε κάτσε εδώ. Μπει κάποιος απλός άνθρωπος, εσύ κάτσε, λέει, σε εκείνο το σκαμνί, στο υποπόδιο των ποδών μου, κάτσε εκείνο το σκαμνί. Γιατί, αδελφοί, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι είναι το ίδιο και πράγματι είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορείς να πεις βεβαίως σε αυτόν τούτο και σε εκείνον εκείνο. Άλλο θέμα είναι θέμα τιμής σε ένα αξίωμα, το να προσφέρεις, γιατί μπορεί κάποιος να πει, να ξέρω εγώ, να προσφέρεις ένα κάθισμα, κάποτε και διακριτικό, όχι γιατί θα υποτιμούσες τους άλλους, αλλά γιατί τιμάς το αξίωμα του κάποιου αυτού ανθρώπου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι σαν υποτίμηση, αλλά σαν τιμή ενός αξιώματος. Ακόμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη. Δηλαδή με τους ταπεινούς να συναναστρέφεστε. Και το ότι πρέπει να φρονώ με εκείνα που φρονούν και οι άλλοι είναι ταπείνωση της καρδίας. Πολλές φορές, ξέρετε, θέλουμε να είμαστε κάτι πιο πάνω από τους άλλους. Γιατί με παραδοξολογίες, με, ξέρω εγώ, εντυπωσιακά πράγματα. Γιατί θα είμαι όπως είναι οι άλλοι. Όταν, κοιτάξτε, προσέξτε εδώ. Λέμε κάποιος αρρωσταίνει, παθαίνει μια αρρώστια. Θα πω στον εαυτό μου, κι εγώ μπορώ να το πάθω αυτό. Γιατί είμαι άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μη συχαθείς άνθρωπον. Πρόσεξε, λέει, μη συχαθείς άνθρωπον. Λέμε, βρωμάει αυτός. Ή, δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστο να βρωμάει ένας άνθρωπος δίπλα μας.